Ο κόσμος με ενδιαφέρει. Ο κόσμος. Εγώ η αγάπη του κόσμου με ενδιαφέρει. Ο κόσμος έχει την τελευταία κουβέντα. Και η αγάπη του συναδέλφου μου με ενδιαφέρει. Γιατί είναι η οικογένειά μου. Την έχεις αυτή την εκτίμηση, λοιπόν. Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το 1980 βγάζεις στο καλλιτεχνικό στερέωμα ένα συνθέτη που ο διευθυντής της εταιρείας σου που ήσουν τότε δεν ήθελε καν να τον ακούσει. Ο Πατσιφάς. Ναι. Μιλάω για το Σταμάτη τον Γκραουνάκη. Συγχωρεμένο τον Πατσιφά. Ναι. Να, που το θυμείτε. Το θυμάμαι. Λοιπόν, ούτε να τον ακούσει δεν ήθελε. Δεν ήθελε ούτε να τον ακούσει. Λοιπόν, εσύ ωστόσο εμπιστεύεσαι. Ρισκάρισα. Εσύ ρισκάρεις, εμπιστεύεσαι ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο. Θεωρείς ότι έχει ταλέντο και τραγουδάς ένα δίσκο, ίσως το νεότερο δίσκο του από όσους έχει κάνει μέχρι τώρα. Τα Σκουριασμένα Χίλια. Ήταν πολύ ωραίος δίσκος. Τα Σκουριασμένα Χίλια. Ωραίος δίσκος. Ναι. Και είχε κάνει και πάρα πολύ ωραία δουλειά ο Νίκος ο Λαβράνος εκεί. Ενορχιστρωτικά. Καταπληκτική δουλειά, γιατί δεν σου κρύβω ότι όταν τον γνώρισα το Σταμάτη τον Γκραουνάκη δεν ήξερα ούτε πιάνο να παίζει. Τα έδωσε στον Νίκο το Λαβράνο, ο οποίος είναι σπουδαίος μουσικός, με τόνα δάχτυλα τα παίζε. Α, λα, ζεις, κα, θε, βρα, δι, το, βρα, δι, ρου, χα, και ονόματα. Έτσι είχαν φύγει οι κασέτες. Και ο Νίκος έκανε αυτή την ωραία δουλειά. Δεν ήξερε ακόμα να παίζει καλά-καλά. Η τελευταία σου συνεργασία με το Σταμάτη. Και όταν πήγα και τον είδα, είχε και φοβερό τράκ. Τράκ, βέβαια. Ας είναι καλό όλος ο κόσμος, μωρέ, εντάξει. Να είναι καλά, να είναι καλά. Όλος λοιπόν, ο κόσμος να είναι καλά. Τελευταία σου συνεργασία με το Σταμάτη Γκραουνάκη ήταν το Καινούργιο Πράγμα. Ναι. Ναι. Όπου και εκεί έχεις κάνει μοναδικές ερμηνείες όμως. Πιστεύω, ναι. Μοναδικές ερμηνείες. Αλλά εγώ θα ήθελα να σου πω κάτι που κάποια στιγμή ο Σταμάτης μου είπε και δεν ξέρω πόσο συμφωνήσεις σε αυτό. Μου είπε για μια ερμηνεία που εγώ τρελαίνομαι, που είναι η Λόλα. Ένα τραγούδι που λες μοναδικά. Αυτό ήταν ένα θεατρικό κομμάτι. Ναι, είναι από θεατρική παράσταση. Ναι. Μου είπε ότι την έκλεψα αυτή την ερμηνεία. Έτσι είπε. Ναι. Δεν μου την έκλεψα. Το έδωσα. Δεν κλέβονται αυτά τα πράγματα. Αυτά βγήκανε μέσα από την ψυχή μου. Εγώ τα βγήκα μετά μέσα από το στούντιο, όταν τραγουδούσα τη Λόλα, πήγαινα έτσι τα χέρια μου. Είχα δώσει όλο μου τον εαυτό. Είχα όλη μου την ψυχή, ξεριζώθηκε η ψυχή μου και ήταν ένα τραγούδι έξω από τα νερά μου. Ήταν ένα θεατρικό τραγούδι. Και λίγο ροκ και λίγο... Λίγο ροκ, ναι. Και λίγο απ' όλα. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, τι άλλο μου κακοφαίνεται. Μου κακοφαίνεται με... που λένε καμιά φορά, πες, τσακώνονται οι συνθέτες με, το... με τον τραγουδιστή. Και σου στέλνουν κάποιο φιρμάνι, ξέρω εγώ, τότε να ανοίξεις τη δουλειά, τη χειμερινή σου δουλειά. Mm. Και σου λέει, μη μου τραγουδήσεις τραγούδια μου. Και λες, για κάτσε ρε, ποια τραγούδια σου. Μόνο δικά σου τραγούδια είναι. Δηλαδή δικά μου δεν είναι. Εδώ μπαίνουν τα συγγενικά δικαιώματα. Μπράβο. Δηλαδή η Λόλα που εγώ έδωσα εκείνη την ώρα την ψυχή μου, την ψυχή μου, που βγήκα και είχα καταμελανιάσει από όλη την ενέργεια που έδωσα. Όλο μου τον εαυτό δεν ήταν δικό μου. Μόνο δικό σου είναι. Αυτή η φωνή μου που το πουλήσεις, που το πουλάς. Λέμε τη φωνή μου δεν πουλιέται. Δεν είναι δικό μου το τραγούδι. Γιατί είναι μόνο δικό σου. Δικό σου είναι γιατί το έγραψες όλα, εντάξει τα πάω. Αλλά κι εγώ που το είπα δεν είναι και δικό μου. Πώς είναι μόνο δικό σου. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και αν πραγματικά μου απαγορεύσει κάποιος να πω τραγούδια, εγώ θα τα πω. Και ας με πάνε στο δικαστήριο και θα τους δώσω εγώ στους δικαστές να καταλάβουν. Εγώ νομίζω θα δικαιωθείς έτσι. Θα δικαιωθώ. Θα πω και πρόεδρε. Εγώ δηλαδή που έδωσα όλη μου την ψυχούλα και το είπα δεν είναι δικό μου. Τη φωνή μου δεν την πουλάω. Με τη φωνή μου δεν πουλάνε. Που δεν μου έχει τύχει δηλαδή αυτό το πράγμα και με αγαπάνε οι συνθέτες. Δεν έχω παράπονο και τους ευχαριστώ πολύ όλους. Αλλά αν θα μου τύχαινε ποτέ θα το έκανα. Γιατί από τον Γκραουνάκη μου τύχε. Ναι, μου το έκανε το χειμώνα αυτό. Παρόλο που δεν του είχα βάλει κανένα στο πρόγραμμα, βέβαια, τον είχα αγνοήσει τελείως. Γιατί είναι... ας μην πω. Δεν, τίποτα, κανένα δεν του είχα βάλει. Έστειλε φιρμάρι στο μαγαζί, ας πούμε, με τον Δημήτρη τον Παπάζογλου, ότι ξέρετε, τους παρακαλώ πάρα πολύ να μην βάλουν τραγούδια δικά μου. Λέω, πες του παιδί μου ότι ήδη δεν είχα βάλει κανένα.
Γιατί έχω τόσο πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, λέω που δεν έχω ανάγκη να βάλω τραγούδι του. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε.